Ο Πρωθυπουργός, μετά από επικοινωνία του με τον Υπουργό Υγείας, αποφάσισε την εφαρμογή τοπικού lockdown στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών από τις 6 το πρωί, αύριο Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, για τις επόμενες 14 ημέρες. Αυτό το τοπικό lockdown έχει μία βασική διαφορά σε σχέση με το γενικό lockdown της περασμένης άνοιξης. Ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά, φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους. Ενώ, όπως και στο διάστημα του γενικού lockdown, επανέρχεται και στην περίπτωση του τοπικού lockdown η ανάγκη αποστολής SMS για τις προλεπόμενες 6 ενότητες μετακινήσεων. Ειδικά για το διάστημα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύονται από αύριο οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις για μη ουσιώδεις λόγους από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο Τρίτη το πρωί και για έναν μήνα τίθεται σε ισχύ το νέο γενικό σχέδιο για την ανάσχηση του νέου κύματος του ιού. Των αποφάσεων αυτών και Θεσσαλονίκη και Σέρες, επαναλαμβάνω, είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί σύσκεψη που έγινε στη συμπρωτεύουσα με την παρουσία και του Υπουργού Υγείας, οπότε και έγινε η εισήγηση για τα νέα επιπρόσθετα μέτρα. Για το τι ακριβώς αλλάζει σε λίγες ώρες και για 15 τουλάχιστον ημέρες στην Θεσσαλονίκη, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χρήστος Γιασκουλίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Άμα θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο στις τελευταίες ώρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν «Όπου φύγει, φύγει». Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Είτε φοιτητές, είτε συνταξιούχοι, είτε κάποιοι που δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίοι σκέφτονται, αν δεν έχουν φύγει ήδη, να φύγουν τις επόμενες ώρες προς τα εξοχικά τους στη Χαλκιδική, προς άλλους γειτονικούς νομούς, σε φίλους και συγγενείς, για να μην υποστούν αυτό το 14ήμερο lockdown. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν θα είναι δόκιμο, γιατί μπορεί ο ιός να μεταφερθεί και σε άλλους νομούς. Έτσι κι αλλιώς, Χρήστο, ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι για να μην μετακινείται ο κόσμος. Οπότε, όπως είπες και εσύ, δεν είναι δόκιμη αυτή η επιλογή. Τι θα αλλάξει από αύριο το πρωί στην ζωή των Θεσσαλονικαίων? Η Θεσσαλονίκη από αύριο το πρωί θα ζει σε ένα lockdown όπως αυτό του Μαρτίου. Δηλαδή θα είναι ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα. Θα υπάρχει το SMS στη ζωή μας. Είπε για 6 νούμερα. Θα περιμένουμε να το δούμε αν θα υπάρχει πάλι η σωματική άσκηση, η βόλτα, το σκύλο και όλα τα σχετικά που υπήρχαν και τον Μάρτιο, ή θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Θα ζούμε, έτσι για να το καταλάβουμε, εποχές Μαρτίου και Απριλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ένα ακόμα που ακούσαμε, Χρήστο, από τον κύριο Πέτσα πριν από λίγο είναι ότι θα απαγορεύεται για εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων η μετακίνηση για οποιονδήποτε λόγο τις βραδινές ώρες. Από τις 9 και μετά πρέπει να είναι όλοι σπίτια τους, έτσι δεν είναι? Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, μόνο για λόγους υγείας ή όσοι εργάζονται με τα σχετικά χαρτιά θα μπορούν να κινηθούν. Ένα ερωτηματικό που υπάρχει είναι στη δήλωση του Υπουργού για το αεροδρόμιο Μακεδονίας, γιατί είπε ότι κλείνει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι, επειδή αυτό ενδιαφέρει και κόσμο στη Δυτική Μακεδονία, έτσι, που πιθανώς είχε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι τις επόμενες ημέρες, δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είπε πλην εξαιρέσεων. Τώρα οι εξαιρέσεις προφανώς θα είναι οι αεροδιακομιδές. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί σε νοσοκομεία άλλων πόλεων, γιατί τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δυστυχώς οι εντατικές έχουν γεμίσει. Προφανώς αυτές θα είναι οι εξαιρέσεις. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, το ανέφερες, για την κατάσταση στις δομές υγείας. Ήθιστε, το έχουμε μάθει και την περιδική μας περιοχή, μεγάλο ρόλο σε μια απόφαση για lockdown ή για μέτρα παίρνει η κατάσταση των δομών υγείας. Και επειδή η Δυτική Μακεδονία έστελνε κόσμο στην Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες, πλέον αυτό είναι αδύνατο, καθώς και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πληρότητα 100% στα νοσοκομεία, έτσι, λόγω κορονοϊού. Έχουμε την πληρότητα στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, να σου πω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες ξεκίνησαν να λειτουργούν τμήματα COVID, ας το πούμε έτσι, στο νοσοκομείο της Βέρειας και των Γιαννιτσών. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά ήδη το αεροδρόμιο Μακεδονίας είναι σε επιφυλακή για να γίνονται αεροδιακομιδές στην Πάτρα ή την Αθήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σοβαρότητα και ανεξάρτητα το μήνυμα που θα ήθελα να καταλάβουμε όλοι, ανεξάρτητα με το αν πιστεύουμε ή όχι, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή όχι, ας κρατήσουμε αυτά τα μέτρα. Ας γίνουμε καλή κοινωνία της κοινωνίας, ώστε το γρηγορότερο να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπως το είχαμε πετύχει και το Μάιο, βέβαια. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στη Θεσσαλονίκη.